Έχουμε τη χαρά και την τιμή και την τιμή να φιλοξενούμε τον υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γερουλάνο, γνωστό σε όλους εμάς. Καλώς ορίστε στο News Club. Ευχαριστώ για την αποδοχή της υπόψης, κύριε Γερουλάνο. Εγώ σας ευχαριστώ και η τιμή είναι δική μου. Βρίσκεστε τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη, περιοδεύετε εν ώψη των εκλογών στο ΠΑΣΟΚ για την εκλογή νέου Προέδρου. Και θέλω όμως να ξεκινήσω αυτή τη συζήτηση, αυτή την κουβέντα, τη συνέντευξη, διαφορετικά και με τα δυσάρεστα γεγονότα και τα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε τις τελευταίες ώρες στην Ανατολική Αττική. Έχουμε οργή από τον κόσμο, πάνω από τα ποκαίδια, δυστυχώς και μία γυναίκα, θύμα που έχασε άδικα τη ζωή της. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, γιατί λέω αυτά προλογικά. Ο κόσμος είναι θυμωμένος, βλέπουμε για άλλη μια φορά το κράτος, τον μηχανισμό του κράτους, την αυτοδιοίκηση να πιάνονται εξαπίνειες και να έχουμε αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα με την απώλεια ανθρώπων αλλά και υποδομών που κοστίζουν. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς όπως συμπεριγράφεται. Ο κόσμος είναι θυμωμένος, είναι απογοητευμένος, είναι για άλλη μια φορά έξαλλος με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος και δεν μπορεί να καταλάβει γιατί μετά από τόσες αγορές, μετά από τόσα χρήματα τα οποία ακούμε κατά καιρούς ότι επενδύονται και τα λοιπά, βλέπουν πάλι τα αποτελέσματα να είναι αποκαρδιωτικά. Η πραγματικότητα είναι ότι τα χρήματα τα οποία κατά καιρούς βάζουμε προς τα εκεί ή δεν απορροφώνται, όπως έγινε με το Ταμείο Στήριξης. Η ομάδα μου και εγώ είχαμε αποκαλύψει, αν θέλετε, το πόσο λίγα ήταν, πόσο λίγο ήταν η απορροφητικότητα των κονδυλίων για την πολιτική προστασία. Και εκτός από αυτό, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τα χρήματα καταναλώνονται περισσότερο για να κατασβέσουμε τις φωτιές και όχι για να τις προλάβουμε. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια καταστροφή, διότι η επένδυση μας μεγάλη θα έπρεπε να είναι πρόληψη. Ναι, λέτε, οι υποδομές πρόληψης είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Είναι σχεδόν ανύπαρκτες και περισσότερο η γνώση είναι σχεδόν ανύπαρκτη, διότι κανείς δεν κάνει ένα σωστό απολογισμό. Αυτό το έχουμε δει όχι μόνο στις πυρκαγιές, το έχουμε δει και σε άλλα πράγματα. Το έχουμε δει στα θέματα του ΕΣΥ. Το έχουμε δει σε θέματα που αφορούν τα Τέμπη. Το έχουμε δει και στις υποκλοπές. Δηλαδή όλα αυτά είναι φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν και ξανασυμβαίνουν στη χώρα μας, διότι κανείς δεν κάνει έναν ειλικρινή απολογισμό του τι έφταξε. Και αυτό η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τη διαδικασία της συγκάλυψης, δεν έχει κάνει πλέον σημαία. Κύριε Γερουλάνο, μου απαντήσατε, με καλύψατε. Θέλω να ρωτήσω τα εξής: από την περιοδία σας και την παραμονή σας στην Κρήτη, μιλάτε με τους πολίτες, μιλάτε με ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι ότι μιλάτε και με ψηφοφόρους που έφυγαν από την Αθήνα και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Δημοκρατία. Τι σας κάνει εντύπωση, τι σας λέει ο απλός πολίτης για το ΠΑΣΟΚ, τι είναι αυτά που εσείς καλείστε ως υποψήφιος πρόεδρος και εφόσον εκλεγείτε να τα αλλάξετε? Καταρχήν υπάρχουν δύο εμπόδια τα οποία είναι πάρα πολύ ουσιαστικά στην πορεία που έχουμε ξεκινήσει τώρα και θα τα εξηγήσω. Το πρώτο είναι κατά πόσον ο κόσμος πιστεύει ότι κάτι μπορεί να αλλάξει και δεύτερον κατά πόσον πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία. Θα ήθελα να αναφερθώ και στα δύο. Καταρχήν να ξεκινήσω με το ΠΑΣΟΚ. Πολλοί πιστεύουν ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον έχει χάσει τη δυναμική του, ότι είναι ένα τρίτο κόμμα, καταδικασμένο να είναι μικρό, καταδικασμένο να παίζει ένα ρόλο ισορροπιστή στην πολιτική σκηνή και όχι να εξουσιάζει, όχι να διεκδικεί την εξουσία. Δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι είναι λάθος εκτίμηση. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύω πραγματικά ότι μπορεί να ξαναδεί την κυβέρνηση αν σκεφτούμε δύο γεγονότα. Πρώτον, ότι το 2008 το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν περίπου στα ίδια ποσοστά με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το θυμάται κανείς αυτό, αλλά το ΠΑΣΟΚ ήταν γύρω στο 17, ο ΣΥΡΙΖΑ δε ήταν γύρω στο 15.
1,5 χρόνο μετά, το ΠΑΣΟΚ πήρε τις εκλογές με την μεγαλύτερη διαφορά από το 1981. Το 2009 δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές με πάνω από 10 μονάδες διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα το έχουμε ξανακάνει πρόσφατα και μπορούμε να το ξανακάνουμε. Επίσης σε αυτό πιστεύω ότι μπορούν να συμβάλλουν τα 3,5 εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες που δεν πάνε στην κάλπη. Από αυτούς τουλάχιστον οι μισοί είναι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που περιμένουν κάτι από εμάς. Εάν τους το δώσουμε, οι άνθρωποι αυτοί θα ανταποκριθούν και θα έρθουν στην κάλπη. Αυτή είναι η δική μου φιλοδοξία. Άρα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παίξει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στο πώς θα ξημερώσει μια καινούργια μέρα στην Ελλάδα. Τώρα το ερώτημα είναι αν μπορεί να ξημερώσει μια καινούργια μέρα στην Ελλάδα και αυτό ευχαρίστως να το συζητήσουμε. Βεβαίως. Είχε σταματαμαντήσει σε λίγο αφού σας ερωτήσω το εξής. Πρόσφατα βρισκόμαστε σε μια κοινωνική εκδήλωση μεταξύ απλών ανθρώπων. Ξέρετε τι μου είπανε. Συζητούμενοι για το ΠΑΣΟΚ που άλλοτε ήταν κυρίαρχο στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Κρήτη, ότι έχει απολέσει την έκφρασή του στην λαϊκή τάξη. Το σχολείο σας. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση και δεν είναι αναλυθής. Είναι όμως αντιμετωπίσιμη. Τι εννοώ. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ ως, αν θέλετε, κόμμα, να το πω κέντρο αριστερό, σοσιαλιστικό, πάντως ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό, έχει υποφέρει από δύο τεινά. Το πρώτο είναι εσωτερικό της Ελλάδας και αυτό αφορά τα μνημόνια. Τα μνημόνια μας κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Αναγκαστήκαμε για να αντιμετωπίσουμε τα χρέη του κυρίου Καραμαλή να υιοθετήσουμε πρακτικές οι οποίες δεν είναι ταυτόσιμες με τις αρχές και τις αξίες. Την ίδια ώρα στην Ευρώπη η σοσιαλδημοκρατία υπέφερε από το γεγονός ότι υιοθετήσαμε μία παγκοσμιοποίηση ανοιχτού καπιταλιστικού τύπου. Δηλαδή, ενώ στις χώρες μας είχαμε βάλει κανόνες για τα εργασιακά, για το περιβάλλον, για θέματα που αφορούν τον ανταγωνισμό, το ρόλο του κράτους στον σχεδιασμό της οικονομίας, υιοθετήσαμε μία παγκοσμιοποίηση η οποία δεν είχε κανένα κανόνα. Με αποτέλεσμα, οι χώρες που μπήκαν στο παιχνίδι, όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Τουρκία, το Ιράν, η Ινδονησία, όλες αυτές οι χώρες να τραβάνε δουλειές από την Ευρώπη και να συμπιέσουν την Ευρώπη να γίνει πιο ανταγωνιστική, κάνοντας θυσίες σε αυτούς τους κανόνες που είχαμε βάλει. Και τα δύο αυτά αντιμετωπίζονται. Ειδικά το δεύτερο. Θα έλεγα ότι τώρα είναι η ώρα η Ελλάδα να εμπνεύσει ένα διαφορετικό είδους σοσιαλισμό, ο οποίος θα κοιτάξει να αντιστρέψει αυτή την παγκοσμιοποίηση. Πολύ καιρό τώρα μιλάω στο ΠΑΣΟΚ για τους φόρους που πρέπει να μπουν σε προϊόντα τα οποία παράγονται χωρίς σεβασμό σε εργασιακά δικαιώματα, στο περιβάλλον κτλ. Παλιά στο ΠΑΣΟΚ με κοροϊδεύανε και μου λέγανε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Τώρα ξαφνικά καταλαβαίνουν ότι χώρες όπως η Αμερική, χώρες όπως η Γερμανία, κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά και υπερασπίζονται τις οικονομίες τους. Γι' αυτό εγώ μιλάω για μια πατριωτική οικονομία, η οποία θα βάλει σαν πρώτη προτεραιότητα την υπεράσπιση του Έλληνα εργαζόμενου, του Έλληνα καταναλωτή, του Έλληνα επιχειρηματία και όχι μια ελεύθερη οικονομία στην οποία καλούμαστε εμείς να κάνουμε εκπτώσεις στις αρχές και τις αξίες. Τα εσωτερικά σας πολίτες σχολιάζουν ότι δεν ήταν και τόσο ανάγκηδα να είναι τόσοι πολλοί υποψήφοι για την θέση του Προέδρου. Δεν ξέρω αν το ασπάζεστε αυτό, όμως το ερώτημα είναι εφόσον εσείς που διεκδικείτε την θέση του Προέδρου και εκλεγείτε, τι διαφορετικό μοντέλο πολιτικής θα ασκήσετε από αυτό το μοντέλο που ασκεί σήμερα μέχρι τώρα ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Να πω καταρχήν ότι δεν με ανησυχούν οι υποψήφοι και δεν πρέπει να μας φοβίζουν οι δημοκρατικές διαδικασίες. Ναι. Θα σας πω μόνο ότι την επόμενη μέρα θα θυμούνται μόνο τον νικητή. Και γιατί το λέω αυτό. Το λέω διότι ο κύριος Biden στις προηγούμενες εκλογές της Αμερικής κατέβηκε απέναντι σε 26 συνυποψήφιους. Δεν το θυμάται κανείς. Θυμούνται τον νικητή. Και αυτό θα γίνει και τώρα. Τώρα, τι διαφορετικό φέρνουν στο τραπέζι από ότι η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
Καταρχήν, έχω καταθέσει το 2017 και το επικαιροποίησε το 2021 ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Αναγέννηση. Η Αναγέννηση τι λέει με μία φράση? Ότι δεν πρόκειται ποτέ να διανύμουμε τον πλούτο δίκαιο, δεν πρόκειται ποτέ να σπάσουμε τις ανισότητες τις οποίες βλέπουμε να θηριεύουν στην Ελλάδα, εάν δεν αποσυγκεντρώσουμε την εξουσία, εάν δηλαδή δεν μεταφέρουμε εξουσία κοντά στην κοινωνία. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω για δύο λόγους. Πρώτον, διότι μεταφέροντας την εξουσία στην κοινωνία, οδηγούμε τον πλούτο πιο κοντά στον πολίτη. Δεν μαζεύεται ο πλούτο στα λίγα χέρια. Και καθώς διανέμουμε την εξουσία, διανέμεται και ο πλούτος και μένει στις τοπικές κοινωνίες. Μένοντας στις τοπικές κοινωνίες, ο πλούτος αναπαράγεται 4-5 φορές και δημιουργεί περισσότερο και περισσότερο πλούτο. Κάτι που δεν συμβαίνει όταν ο πλούτος πάει στα χέρια των λίγων. Όταν ο πλούτος πάει στα χέρια των λίγων, φεύγει αμέσως στο εξωτερικό. Καλύτερα λοιπόν να απορροφήσουμε 20 δις από τα 40 που μας δώσανε, αλλά να πολλαπλασιαστεί αυτό 5 φορές, διότι αυτό δημιουργεί 100 δις πλούτο, παρά να απορροφήσουμε 40 δις, αλλά να το πάρουν 5 άνθρωποι, οι οποίοι θα το διώξουν κατευθείαν στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, η αναγέννηση προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης για την πιο σωστή αναδιανομή του πλούτου και την πάνταξη των ανισοτήτων. Αυτό είναι ένα όραμα. Το όραμα θα κάνει το ΠΑΣΟΚ διακριτό απέναντι και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι το οποίο σήμερα δεν συμβαίνει. Πρώτη λοιπόν διαφορά είναι αυτή. Δεύτερη διαφορά είναι ότι η αποσυγκέντρωση της εξουσίας ουσιαστικά μιλάει για ποιους φορείς και θεσμούς. Μιλάει για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τα επιμελητήρια, τους συνεταιρισμούς, τους συνδικαλιστικούς φορείς, τα πανεπιστήμια. Αυτοί οι φορείς είναι φορείς στους οποίους το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα δυνατό. Στους οποίους οι άνθρωποι που είναι ΠΑΣΟΚ παίρνουν καλύτερα ποσοστά από ό,τι παίρνει το ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία. Άρα, συνδέοντας το ΠΑΣΟΚ με αυτούς τους ανθρώπους, μπορεί να επανασυνδεθεί με την κοινωνία. Κοιτάξτε λοιπόν πόσο ωραία δουλεύει το σύστημα. Το όραμα για την αποσυγκέντρωση της εξουσίας περνάει μέσα από την αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ, μέσα από τους ανθρώπους που είναι κοντά στην κοινωνία. Αυτό απαιτεί και σωστή επικοινωνία αυτών των ιδεών μέχρι τις εκλογές και απαιτεί να παρουσιάσουμε μια ηγετική ομάδα που θα βγει μέσα από αυτή τη διαδικασία, που θα πείσει τον κόσμο ότι αυτά που λέμε μπορούμε να τα κάνουμε πράξη. Μου λέτε άμεσα ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον χρειάζεται ένα νέο πρότυπο ηγεσίας. Αυτό το λέτε ουσιαστικά. Κάτι άλλο. Θέλει κάτι. Αλλά ένα... Ναι, 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 σας ακούω. Νέο πρότυπο ηγεσίας που εκφράζει την σοσιαλδημοκρατία. Μία σοσιαλδημοκρατία όμως που ο κόσμος που είναι κέντρο αριστερό επιζητεί συνεργασίες με άλλα κόμματα της κέντρο αριστεράς. Και μέχρι σήμερα το ΠΑΣΟΚ δείχνει να σφίγγεται προς αυτή την κατεύθυνση υπό την τάφη ηγεσία. Τι απαντάτε σε αυτό? Κοιτάξτε, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο με ταμπέλες που έχουν χάσει την αξία τους, να πω το εξής. Ο Ανδρέας Παπανδρέου προσδιορίσε τον σοσιαλισμό στην Ελλάδα ως την απελευθέρωση της Ελληνίδας και του Έλληνα από τους βραχνάδες που τον καταπιέζουν σε εθνικό επίπεδο, κοινωνικό επίπεδο και ατομικό επίπεδο. Αν δείτε, ουσιαστικά αυτό που είπε το ΠΑΣΟΚ το 81 ήταν ότι θέλουμε την απελευθέρωση της Ελληνίδας και του Έλληνα που νιώθουν εγκλωβισμένοι. Τότε ήταν περίπου ένας στους δύο Έλληνες που ένιωθε εγκλωβισμένο. Σήμερα πια, θα έλεγα ότι 80 με 90% των Ελλήνων νιώθουν εγκλωβισμένοι. Άρα το όραμα, όπως προσδιορίστηκε του σοσιαλισμού τότε, είναι επίκαιρο και σήμερα. Το θέμα είναι, μπορούμε αυτό να το μεταφράσουμε σε πολιτικές που είναι επίκαιρες και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη σήμερα? Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, εμείς τι λέμε? Ότι θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ ανοιχτό, το οποίο καλωσορίζει όλες τις δυνάμεις από την αριστερά και το κέντρο μέχρι τις παρυφές της δεξιάς, δυνάμεις τις οποίες αγκαλιάζουμε μέσα από μια διαδικασία που μετριέται ο καθένας με το πόσο συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, και μέσα από αυτή τη διαδικασία ξαναβάζουμε τάξη στο ΠΑΣΟΚ.
μέσα από μια τέτοια διαδικασία το Πασόκ ανοίγει προς όλες τις δυνάμεις που θέλουν να συμβάλλουν. Η πρώτη μας δουλειά είναι λοιπόν αυτή, να βάλουμε τάξη στο σπίτι μας. Από εκεί και πέρα προφανώς μπορούμε να συζητήσουμε με οποιονδήποτε εάν ασπάζονται αυτές τις ιδέες, πώς καλύτερα να πορευτούμε από εδώ και πέρα. Αλλά η προτεραιότητα δεν είναι να βάλουμε δύο χωριά που καίγονται μαζί, αλλά να βάλουμε τάξη στο σπίτι μας και μετά να καλωσορίσουμε όλες εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν και μπορούν να συμβάλλουν στην προσπάθειά μας. Συμφωνούμε σε αυτό που λέτε. Ωστόσο, και πάλι οι πολίτες τι λένε αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ έχει τόσα πολλά προβλήματα, είτε λέγονται ακρίβεια, είτε θέματα κακής δημόσιας εκπαίδευσης, κακής δημόσιας περίθαλψης και άλλα τόσα, δεν βλέπουμε να κινδυνεύει από τον κεντρό και αριστερό χώρο. Λένε δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως πορεύονται, παραμένουν μικροί, παραπέμπει το μικρή σε ποσοστά και πρέπει να δούνε τι θα κάνουν σε σχέση με τη συνεργασία τους. Και μέχρι σήμερα, προς αυτή την κατεύθυνση, ούτε ο ένας βαδίζει, ούτε ο άλλος, κύριε Γερουλάδη. Άρα ο Μητσοτάκης θα ακολουθεί να παίζει μόνος του στο γήπεδο. Μα ακόμα και αν βάλουμε το άθροισμα των δύο κομμάτων μαζί, φαίνεται ότι τα δύο κόμματα δεν εμπνέουν την κοινωνία. Εγώ όλη αυτή τη διαδικασία που σας περιέγραψα, την περιέγραψα διότι πιστεύω ότι η πρωταρχική σημασία είναι να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στην κοινωνία. Και για να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη πρέπει να ξανασυνδεθούμε μαζί της. Χωρίς αυτό, ό,τι και να συζητάμε δεν έχει κανένα νόημα. Ακόμα και αν τα κόμματα με κάποιο μαγικό τρόπο που εμένα δεν μου εξηγήσει κανείς πώς συνδέσουν τις δυνάμεις τους, το άθροισμά τους θα δείτε ότι θα είναι μικρότερο από το σύνολο, δηλαδή θα είναι μικρότερο από το άθροισμα των δύο κομμάτων. Έτσι λοιπόν πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις πρώτα και μετά βεβαίως μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση. Μου απαντήσατε με ταφήνεια. Τελευταίο ερώτημά μου, γιατί το πρόγραμμά σας στην Κρήτη συνεχίζει, είναι πυκνό και βαρύ. Με την εκλογική διαδικασία, κύριε Γερουλάνο, και το Μητρό υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, γιατί υπήρξαν προβλήματα. Βεβαίως υπάρχουν, αλλά δεν είναι ενστάσεις που αφορούν την κοινωνία. Αυτά θα τα συζητήσουμε μέσα στα κόμματα και θα τα λύσουμε. Αρνούμε να κάνω, αν θέλετε, συζήτηση δημόσια πάνω σε αυτό, όχι για να αποφύγω το ερώτημά σας, αλλά επειδή όσο ο κόσμος μας βλέπει να συζητάμε για εσωκομματικά, νιώθει ότι δεν ασχολούμαστε με την ακρίβεια, με την υγεία, με την παιδεία που αναφέρατε πριν. Και ειδικά για την ακρίβεια, είναι ένα φαινόμενο το οποίο, μέσα στο οποίο μπορεί να φανεί πολύ ξεκάθαρα η διαφορά μεταξύ μιας συντηρητικής αντίληψης της κοινωνίας και μιας προοδευτικής αντίληψης της κοινωνίας. Τι εννοώ με αυτό, για να γίνω ξεκάθαρος. Η ακρίβεια που εμφανίζεται. Εμφανίζεται στα είδη πρώτης ανάγκης, εμφανίζεται στην ενέργεια και εμφανίζεται στην κατοικία. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Στην κατοικία το ΠΑΣΟΚ έχει καλές προτάσεις για το πώς πρέπει να γίνουν εργατικές κατοικίες και εκπαιδευτικές εστίες, έτσι ώστε να μπορεί ένας δάσκαλος, ένας αστυνομικός που θα πάει κάπου σε μια τουριστική περιοχή να έχει ένα σπίτι το οποίο να μπορεί να το πληρώσει σε σχέση με το μισθό του. Εκεί η επένδυση του κράτους σε κατοικίες θα δώσει και ένα νέο πρότυπο αρχιτεκτονικής για την περιβαλλοντολογική αρχιτεκτονική κτλ. Είναι καλές οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και αυτό. Για την ενέργεια τι λέμε. Λέμε ότι εάν δεν δίναμε το 100% της ενέργειας στους ίδιους 10 παίκτες και κρατούσαμε το 20% από αυτή την ενέργεια να το δώσουμε σε ανθρώπους όπως είναι, να το δώσουμε σε φορείς όπως είναι οι δήμοι, τα επιμελητήρια, οι συνεταιρισμοί, τι θα πετυχαίναμε. Οι δήμοι θα δίνανε στα ευάλωτα νοικοκυριά ελεύθερη ενέργεια, τα επιμελητήρια σε ενεργοβόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως οι φούρνοι και θα μειώνανε το κόστος του ψωμιού και οι συνεταιρισμοί θα το δίνανε σε αγρότες, οι οποίοι με τη σειρά τους θα παρήγανε τα προϊόντα τους πολύ πιο ανταγωνιστικά. Έτσι δεν θα χρειαζόταν να δώσουμε πας και έτσι θα μπορούσαμε να μειώσουμε το ΦΠΑ σε αυτές ακριβώς τους πληθυσμούς, το οποίο να μειώσουμε το ΦΠΑ και έτσι να ελαφρύνουμε τους φόρους πάνω στη μεσαία τάξη.
Βλέπετε λοιπόν πως μια διαφορετική νοοτροπία αλλάζει τα πράγματα και μέσα από την ενέργεια. Και τελικά τα θέματα των ειδών πρώτης ανάγκης που ο κύριος Μητσοτάκης πάλι χτυπώντας τη μικρομεσαία επιχείρηση δημιούργησε ολιγοπόλια τα οποία ελέγχουν αυτή τη στιγμή τη διακίνηση των προϊόντων, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και ο οποίος έλεγχος ουσιαστικά αυτών των εφοδιαστικών αλυσίδων οδηγεί στην ακρίβεια για τα είδη πρώτης ανάγκης, για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και ούτω καθεξής. Βλέπετε λοιπόν ότι για ένα θέμα σαν την ακρίβεια, που είναι σύνθετο θέμα, πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζεται από μια προοδευτική σοσιαλιστική κυβέρνηση από ό,τι από μια συντηρητική, και αυτό είναι που πρέπει να εμπνεύσουμε τώρα στον κόσμο που μας ακούει. Κύριε Γερουλάνο, σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε και να ευχηθούμε και σε εσάς καλή επιτυχία στις επικείμενες στις κομματικές εκλογές και καλή συνέχεια στην περιοδία σας στην Κρήτη αλλά και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Ευχαριστώ και πάλι θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και καλή συνέχεια στους ακροατές μου.